Καλή σα μέρα. Καλημέρα σα. Όλη υποψήφια από εδώ και πέρα, έτσι. Σωστά. Ε, και την δυνατότητα να σα ακούσει ο κόσμο και να ακούσει και το τι θέλετε εσεί να πείτε. Γιατί πραγματικά αυτό έτσι παρακολουθώ και το έλεγα και λίγο νωρίτερα στους ακροατέ ότι ε, Παρακολουθώ με ότι προσκεκλημένοι κυρίως στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ε, ουσιαστικά σας καθοδηγούν για, για μια συζήτηση χωρίς να προλαβαίνετε να πείτε αυτά που θέλετε και το θεωρώ λίγο άδικο. Και yeah, ακυρώνεται μια παρουσία με, με, με την προσπάθεια να κερδίσουμε λίγο χρόνο να πούμε δυο θέσεις του κόμματος. Και εντάξει, έχουμε αυτή την περίοδο λίγο στο επικοινωνιακό κομμάτι να κρατηθούμε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος και αναλώνεται αυτή η κουβέντα χωρίς να στεκόμαστε στην ουσία. Γιατί λοιπόν με το Κουκουέ, Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το απαντήσει και ο καθένα, αν σκεφτεί πότε πραγματικά το εργατικό λαϊκό κίνημα χαμογέλασε. Στι στιγμέ που ο κόσμο βγήκε μαζικά μπροστά, διεκδίκησε και απέσπασε κατακτήσει, και θεωρούμε ότι μπορεί να αποσπάσει κατακτήσει, ήταν πάντα παρόν το ΚΚΕ. Και νομίζω ειδικά για τη Λέσβο που διαχρονικά ο λεσβιακός λαός εμπιστεύεται και εκλέγει κομμουνιστή βουλευτή, έχει εκπρόσωπό του στη Βουλή, είναι αποδεδειγμένο, αποδεδειγμένη η χρήσιμη παρουσία ε, του ΚΚΕ στη Βουλή και στους, γιατί αυτή, ο, την όποια δύναμη παίρνει την πολλαπλασιάζει τους κοινωνικούς αγώνες. Άρα θεωρούμε ότι σε αυτές τις εκλογές Πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Εμεί, αν θέλετε, και για τη Λέσβο το θεωρούμε δεδομένο ότι ο λεσβιακό λαό θα εμπιστευτεί ξανά και θα στείλει βουλευτή του ΚΟΚΟΕ στη, στη Βουλή. Για να εκφράζεται η δική του φωνή, η φωνή του αγρότη, του εργαζόμενου, του αυτοαπασχολούμενου, του νέου, τη γυναίκα, τη πόλη και τη υπαίθρου. Ε, αλλά θεωρούμε ότι αυτής, σε αυτές τι εκλογέ πρέπει πραγματικά να γίνει έκπληξη, να γίνει το μεγάλο άλμα και μπορεί, υπάρχει και έρχονται αυτά τα μηνύματα. Να αποτυπωθεί πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ που θα αποτελέσει και το μόνο αντίπαλο δέος και την πραγματική αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει προαποφασισμένο τι θα κάνει την επομένη των εκλογών με ένα πρόγραμμα που είναι δεδομένο ότι θα είναι αντιλαϊκό. Ναι. Εγώ σήμερα έχω αποφασίσει να σας, ρωτήσει, να σας ρωτήσω ε, ε, θέματα τα οποία ενδεχομένως τα ακούτε κι εσείς στον δρόμο, γιατί είσαστε συνεχώς στον δρόμο μέσα στο, ε, στην κοινωνία. Ε, και όχι μόνο τώρα. Και όχι μόνο τώρα. Αντίπαλοδέος λοιπόν θέλετε να υπάρξει από το κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τι απαντά λοιπόν το κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτό που ακούτε κατά κόρον ότι ε, 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 είστε δεκανή και της δεξιάς και ότι δεν θέλετε απλώς ε, να έχετε πολλούς βουλευτές ε, ε, δεν, δεν χτυπάτε τις αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας και περισσότερο χτυπάτε ε, είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε άλλα αριστερά κόμματα. Τι απαντάει το Αυτό οφείλουν ε. να το απαντήσουν αυτοί που στην προηγούμενη τετραετία σε αυτή την κακιά κυβέρνηση Μητσοτάκη ψήφισαν τα μισά της νομοσχέδια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατία για την οποία τώρα παρουσιάζονται ότι έχουν χαόδεις διαφορές. Αυτή λοιπόν που την ώρα που οι βουλευτές του ΚΚΕ και ο ίδιο ο λαός πραγματικά να το πούμε έτσι έφτυσε αίμα για να μπορέσει να εμποδίσει και να βάλει στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τους έδιναν χείρα βοηθείας εκεί που μάλιστα δεν τη χρειάζονταν. Γιατί η κυβέρνηση είχε αυτοδυναμία και θα μπορούσε να περάσει όλους αυτούς τους νόμους πολύ εύκολα. Άρα το ποιος αποτέλεσε και αποτελεί διαχρονικά δεκανίκι, όχι μόνο ε, στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά αν το ε, κοιτά, δει κανείς, μιλάμε για μια συνέχεια στην, στην πολιτική τους, που τη βρήκανε και, πώς λένε, και, την αντάλλαξαν κιόλας. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έχασε την πλειοψηφία το 2000, στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία ε, ε, βρήκε το στήριγμα που χρειαζόταν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμνιού, τα διάφορα κόμματα μιας χρήσης που ξεφυτρώνουν για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, για να περάσουν το τρίτο μνημόνιο. Ποιο ποιος είναι λοιπόν δεκανίκη του ίδιου του συστήματος ε, και πάντα βάζει πλάτη για να κλείσουν τρύπε και, και ε, τριγμοί που δημιουργούνται από τις λαϊκές αντιδράσεις, από τις κινητοποιήσεις και για να πω και μια, επειδή ξέρετε και η συνεισφορά τους έχει αναγνωριστεί και διεθνώς αν ε, είδατε στις μεγάλες κινητοποιήσεις του γαλλικού λαού όπου βρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εκεί και αντιπροσωπεία του κόμματό μας γιατί εμείς συνομιλούμε με τους απεργούς και όχι με τις κυβερνήσεις ε, εκεί οι γαλλικέ εφημερίδε σε, σε, διάφορους διάφορου τίτλου έγραφαν να βρίσκαμε έναν Τσίπρα να μα περάσει την αύξηση των ορίων συνταξιοδότηση χωρί να ανοίξει ρουθούνη. Άρα λοιπόν το πιο τελικά αποτελεί δεκανίκη στο σύστημα και, και κάνει ε, ε, αυτό που δεν θα μπορούσαν να κάνουν σε άλλες περιπτώσεις τα καθαρά, να το πούμε έτσι, κόμματα τα φιλελεύθερα κλπ. Mm -hmm. ε, οφείλουν άλλοι να το απαντήσουν. Ναι. Και επειδή αυτό το έχουμε ακούσει και από διάφορου υποψηφίου βουλευτέ και του Πασόκ, ναι. που θυμήθηκαν ξαφνικά τώρα να μιλάνε ότι μέχρι βγαίναν και λέγανε ότι ψηφίζει η και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, τώρα αυτά είναι αστείωτε. Όταν και σήμερα ο αρχηγό του κόμματό του έχει πει σε όλου του τόνου ότι εγώ και με τον ένα και με τον άλλο συνεργάζομαι, αρκεί να αλλάξει ο Σταρ, ο, ο πρωταγωνιστή στο ΣΥΡΙΑΛ, και όταν βέβαια. Και την τελευταία δεκαετία έχουν να επιδείξουν πάρα πολλές στιγμές κοινής κυβερνητική τους πορείας και κυρίως και μέχρι σήμερα στηρίζουν τις σοβαρές ε, στρατηγικές επιλογές που στρέφονται σε βάρος του λαού. Ναι. Ε, είπατε και κοινή στρατηγική πορεία και, και, συγκυβέρνηση έτσι, σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό το είπε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας την περασμένη εβδομάδα που βρέθηκε εδώ. Και γι' αυτό σας κατηγορούν ότι κατηγορείτε τους άλλους ότι συγκυβέρνησαν όλοι με όλους, αλλά και το κουκού έχει συνεργαστεί παλαιότερα και με το Πασόκ και με την Νέα Δημοκρατία. Τη κυβερνήσει και στην οικουμενική και στη συνεργασία με την κυβέρνηση του Κυριακού. Ναι, Μητσοτάκη. βέβαια, εμεί ω κόμμα και αυτό τουλάχιστον δεν μπορεί να, μας, να μην το αναγνωρίσει κανεί. Μαθαίνουμε από τα λάθη μα και δεν τα ξανακάνουμε. Αυτοί που επικαλούνται αυτέ τι στιγμέ ω λάθο του ΚΚΕ του ζητάνε να τα ξανακάνει και εκείνοι τα έχουν κάνει πολλέ φορέ. Ήταν μια, ένα, συγκεκρι... ένα συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο έχουμε κάνει αυτοκριτική γιατί πιστέψαμε αν θέλετε ότι μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτό το σύστημα. Και επειδή ακριβώς και ε, ε, από το συγκεκριμένο, αλλά πολύ περισσότερο και η διεθνή εμπειρία των κομμουνιστικών κομμάτων που μπήκανε σε κυβερνήσει, έβαλαν πλάτη και σε πολλέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έδειξε ότι τελικά ε, αναγκάστηκαν και, και, ε, και το ίδιο το κίνημα. Αν θέλετε, το δέσαν χειροπόδαρα, γιατί εναπόθεσε τι ελπίδε του σε αυτή τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού κόμματος Και τελικά σε αυτές τις κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να πάρουν αποφάσει που στράφηκαν ναι. σε βάρο του λαού. Και αυτό. Το λέμε και για τα σημερινά καλέσματα που γίνονται. Γιατί και μα... Για τα σημερινά ναι. καλέσματα, να βάλω και στην κουβέντα. Χθε βρισκόμασταν στο ΜΕΡΑ25 και ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του συγκεκριμένου κόμματο ότι και εκείνο σα προσκάλεσε να συνεργαστείτε και αρνηθήκατε. Να σα το βάλω λοιπόν συνολικά. Ναι, βέβαια εδώ και ένα χρόνο προσκαλεί και όλου του άλλου να συζητήσουν ε, ε, πάνω σε κοινέ προγραμματικέ θέσει για τι οποίε το ΚΚΠ λέει ότι δεν έχουμε. Mm -hmm. Και αυτό μπορεί αργά, αλλά το αναγνωρίζουν πλέον και στελέχη, αν θέλετε, και του ΣΥΡΙΖΑ. Που λένε ότι το πρόγραμμα του ΚΚΕ είναι μη συνθέσιμο με τα προγράμματα των άλλων κομμάτων ναι. που υπηρετούν τι ευρωπαϊκέ δεσμεύσει, τι ανατολικέ δεσμεύσει, το Ταμείο Ανάκαμψη κλπ. Που λένε ότι τα δικαιώματα, οι μισθοί κλπ. των εργαζομένων θα πρέπει να καθορίζονται, για παράδειγμα, από τη... κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοσιονομική σταθερότητα κλπ. Ε, για τα σημερινά λοιπόν καλέσματα λένε στο ΚΚΕ συμφωνήστε σε 4-5 σημεία και μπείτε σε μια κυβέρνηση να την πιέσετε. Η κυβέρνηση ποτέ δεν αποφασίζει για 4-5 σημεία. Να. Η κυβέρνηση έχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο αν θέλετε και τα, οι συνεντεύξεις και το πώς παρουσιάζονται τα προγράμματα από τα άλλα κόμματα σήμερα έχουν καθοριστικά στοιχεία αυτά που είπαμε, το, τις του Ταμείου Ανάκαμψης που μιλάμε για ένα υπερμνημόνιο που θα το πληρώνουμε για πολλά χρόνια, την επιστροφή στα πλεονάσματα στην, στα δημοσιονομική σταθερότητα κλπ που σημαίνει ότι όλα αυτά θα στραφούν σε βάρος του λαού. Αν λοιπόν θέλουν να συμφωνήσουν στα 4-5 σημεία που βάζει το ΚΚΕ τους καλούμε να ψηφίζανε τις προτάσεις νόμου και τις τροπολογίες που καταθέσαμε το προηγούμενο διάστημα όπως την απαγόρευση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο, στο ρεύμα και στα καύσιμα. Αντίθετα, εκείνοι στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων ψήφισαν τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωση. Και βέβαια και την ε, άλλε προτάσει όπω την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασία. Όλα αυτά ούτε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τα στήριξαν. Άρα να μην μα λένε παραμύθια για ιστορίε για αγρίου. Α, 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 ε, έχουν δείξει Ποια είναι η, η στρατηγική του σύμπλευση και πορεία. Γι' αυτό λέμε ότι την επόμενη των εκλογών μπορούν αυτά τα κόμματα να κάνουν κυβέρνηση και απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί και ο κόσμο το ξέρει ότι με όποια σύνθεση και να είναι η πορεία τη είναι προδιαγεγραμμένη, η μόνη ελπίδα για να ανασάνει ο λαό είναι ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ που θα του βάζει εμπόδια, όπω έκανε και εδώ, όταν απέναντι στι αποφάσει για ε, Που μπήκαν μπροστά οι κομμουνιστέ για να επανασυνδεθεί το ρεύμα στα λαϊκά σπίτια, για να εμποδίζουν πληστηριασμού, για να βάζουν εμπόδια τελικά στην πολιτική που εκείνοι ψηφίζουν. Στο χρόνο μα, έτσι <laughs> να τηρήσουμε και το δεκάλεπτο που δίνουμε σε όλου του υποψήφιου. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθούμε Για... καλή συνέχεια και καλά. καλή επιτυχία. Να είστε καλά.